Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Υπάρχει ναι. Ένα κοινό πρόβλημα με γυναίκες που φτάνουν στην εμμηνόπαυση επειδή υπάρχουν διάφορες ορμονικές διαταραχές. Όταν δεν υπάρχουν ορμονικές διαταραχές, δεν σημαίνει ότι σταματάει η λίπανση του κόλπου σε αυτήν την ηλικία. Αλλά λόγω των ορμονικών διαταραχών μπορεί να συμβεί. Οπότε αυτό το πρόβλημα εύκολα λύνεται, αλλά βεβαίως πρέπει να έρθει επί τόπου, να πάρουμε ένα ιστορικό κτλ. Αλλά η συμβουλή που έχω δώσει είναι να χρησιμοποιηθεί μια λιπαντική ουσία όπως το K1 Jelly και θα φύγει ο πόνος. Δεν θα φύγει το πρόβλημα. Μάλιστα. Αλλά θα μπορεί να συνεχίσει την ερωτική τη ζωή. Χωρίς να έχει αυτόν τον φόβο, γιατί ο φόβος είναι πραγματικός, γιατί και ο πόνος είναι πραγματικός. Ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Κάρμεν μου, γλυκά μου, πες μας λίγο, από πού κατάγεσαι? Από τη Ρουμανία. Και ήρθες κοντά μας στη χώρα αυτή πριν από πόσα χρόνια? 10 χρόνια. Τι ήταν αυτό που σε έφερε εδώ στην Κύπρο? Ένα καλύτερο ζωή. Τι δουλειά έκανες εκεί ή πόσο οικονομικές συνθήκες? Οικονομικές συνθήκες πάρα πολλά χαμηλές. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω, πέφανα από την πείνα. Ζούσα σε μια οικογένεια που οι γονείς μου πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν παράλογο τη φτώχεια που είχαμε. Δούλεψα Ελλάδα πριν να έρθω στην Κύπρο. Πόσο χρονών είσαι όταν φεύγεις από την Ρουμανία και πας Ελλάδα? Μωρό. Δηλαδή, 18 χρονών. Και όταν λες οι γονείς σου πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν, αλλά ήταν φτώχεια. Πες μας λίγο. Τι να σου πω, πρόσφεραν αγάπη πρώτα. Ναι. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, μια μπανάνα ή μια πορτοκάλα την έφαγα εγώ στην οικογένεια, λόγω που οι γονείς μου, ο πατέρας μου ήταν αστυνομικό. Ας πούμε, είχαμε λίγο πιο μεγαλύτερη άνεση. Αλλά ήταν στέρηση. Είχαμε στέρηση κάποια άλλα πράγματα που ξέρεις. Εμείς τα κορίτσια τα νεολαία ζητούσαμε πάντα παραπάνω. Ήμουν χαρακτήρα που ποτέ μου δεν περίμενα από το άλλο. Ήθελα να τα κάνω μόνη μου. Εντάξει, Και πας Ελλάδα. Πρώτη φορά που φεύγω χωρίς να ξέρει κανένα. Γιατί έφυγες? Ήταν κάποια φίλη που σου είπε έλα στην Ελλάδα? Με φίλες, με κάτι εταιρείες που σας... manager. Ναι. Μας υποσχέθηκαν τον Θεό. Ναι. Ήξερες την δουλειά που θα έκανες στην, όχι. Ελλάδα? Τι ήξερες? Όχι, πώς να πάμε να σε ρωτήσουμε πορτοκάλες. Ναι. Όμως εντάξει, το συνήθισα. Πας Ελλάδα. Πάω Ελλάδα. Και πού μένεις μόλις φτάνεις Ελλάδα? Σε ένα σπίτι. Να σου πω την αλήθεια, Ελίτα, η Ελλάδα ήταν πολλά διαφορετική με την Κύπρο. Καλύτερα ή χειρότερα? Καλύτερα, σαν χαρακτήρες των ανδρών μιλούμε τώρα. Και αμέσως σας βάζουν σε αυτή τη δουλειά? Ναι, μια εβδομάδα αναλύσεις έρωτα. Και... Εσείς δεν είπατε, μα μας φέρατε εδώ για πορτοκάλια. Εντάξει, τι μπορούσες να κάνεις? Δεν μπορούσες τίποτα. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, γιατί κάμναμε παλιά κάποια χρέη. Που πληρώνεις υπότιτλοι το μεταφορικό, εμείνα ένα μήνα Βουλγαρία ώσπου να μας δουν την βίζα. Άρα αναγκάζεσαι και... Και αναγκάζεσαι να μην ίσκεις, επειδή υπογράφεις κάποια συμβούλια που οι γονείς μου υπότιτλοι μπορούσαν να χάσουν το σπίτι. Α, υπέγραψες και έτσι συμβόλαιο πριν φύγεις από την Ρουμανία ή μετά? Πριν φύγεις. Εντάξει. Και μετά πόσο καιρό κάθεσαι στην Ελλάδα? Έκαθα ένα χρόνο και δύο μήνες. Ύστερα... Έκατσα 6 μήνες σε μια φυλακή, πέρασα παράνομα ύστερα, που έληξε η βίζα μου, έφυγα στην πατρίδα μου. Ξανά έφυγα παράνομα, δικάστηκα 2 χρόνια, έκανα 6 μήνες. Εξομολόγηση. Θα σου πω, είδα τη ζωή έτσι. Πόσους πελάτες έβλεπες την ημέρα? Να σου πω, καταρχήν, αν δεν ήθελες να πας με το πελάτη, δεν ξέρω, τουλάχιστον μιλώ για τον εαυτό μου. Μπορούσα να με σκοτώσουν και δεν είχε να πάω. Έτσι φοβόσουν ότι όχι, θα σε σκότωνα? Όχι, δεν ξέρω, επειδή ήμουν πιο δυνατή χαρακτήρα. Ήμουν πολλά διαφορετικά. Που ήρθα στην Κύπρο δεν ήξερε κανένα πρώτα πως μιλώ ελληνικά. Εντάξει, σιωπήσα ώσπου να βλέπω τον τόπο, να δω το... Πώς ένιωθες όμως, Κάρμεν? Δηλαδή, γνωρίζοντας, ερχόμενη κοντά μας, βλέπω μια κοπέλα φοβερά ευαίσθητη και θα δούμε τη συνέχεια της ιστορίας. Πώς να νιώθεις, Ελίτα μου, να σου πω... Εμπαίνεις μέσα στην πόρτα του καμπαρέ και ξέχνας πως είσαι άνθρωπος, πως είσαι αισθήματα. Απλώς βλέπεις μόνο δουλειά.
Ναι. Δεν υπήρξε τίποτε άλλο. Δεν είχε δικαιώματα να ερωτευτεί. Δουλειά και να είσαι πρώτα πάνω από όλα πάρα πολύ προσεκτική, γιατί εκεί μέσα ήμασταν χωρίς προστατεία. Ναι. Χωρίς. Ναι. Και δεν ξέρει ποτέ με ποιον μπορεί να κάτσει, με ποιον μπορεί να μιλήσει. Θέλω να σου πω, ήταν ναρκωτικά, χασίσια. Χαρακτήρες και χαρακτήρες. Πόσους πελάτες ανάγκασαν να παίρνεις την ημέρα στην Ελλάδα? Όχι, δεν πήγαινα έξω, ήμουν τυχερή, δεν πήγαινα έξω, να πούμε, να πουλητώ για λεφτά ή να το τούτο. Όμως την νύχτα ήσουν ή μπορούσες την άλλη μέρα να πάεις να φάεις μαζί τους. Συνοδός. Εντάξει. Και έρχεσαι στην Κύπρο. Έρχομαι Γιατί στην Κύπρο. Γιατί έρχεσαι στην Κύπρο? Πάλι για ένα καλύτερο... Φίλες σου, σου είπαν. Ναι, ήρθαμε από την Ελλάδα, φίλες μου που έχουν δουλέψει. Εντάξει, είπα μου για μπερρία που μου εξηγήσαν πως η μπερρία είναι κάπως άλλος πως. Για μπειραρία. Και τελικά κατάληξα σε καμπαρέ. Εντάξει, ήμουν τυχερή, αναλόγω με άλλες κοπέλες που άκουγα σε άλλα καμπαρέ που ήταν κλειδωμένες, που είδα και πριν 10 χρόνια που χτυπούσαν μια κοπέλα. Ήμουν τυχερή λόγω που δεν ήμασταν φυλακισμένες στο καμπαρέ που δουλεύκα. Και δημιουργήσα και πρόβλημα του μάστρου μου, ας πούμε. Δεν με πληρώσε ένα μήνα και πήγα και τα κατάγγειλα το. Ήσουν δυναμική, απαιτούσες τα δικαιώματά σου. Όμως ήμουν τυχερή με την έννοια που μας έλεγε τη νύχτα που μπείτε μέσα σε τούτη την πόρτα, θέλω να δουλεύετε. Και μου φαινόταν σωστό που μας έλεγε, πρόξεγεται ο άντρας να κάνει το κέφι του και να τελειώσει. Εγώ θέλω να βγάλω τα λεφτά, τα έξοδα που έκαμε και εσείς είχατε τα λεφτά, όσο πάει ο μυαλό του. Ο μυαλός σας και δουλεύει και τόσα λεφτά πιο πολλά κάνεις. Τι ζητούσαν οι άντρες? Τι ζητούσαν? Πριν να σου γεράσουν ποτό ή οτιδήποτε, σε ρωτούσαν, πας έξω. Θέλουν να μιλήσουν μαζί σου. Η πρώτη ερώτηση είχε να σε ρωτήσεις αν πας έξω. Για να μην το πούμε άλλο. Αν τους έλεγες όχι, δεν είχες ποτό. Διαφορετικά, ξέρεις. Πώς να σου το πω, Ελίτα, εκεί μέσα πρέπει να τους περιπέζεις, πώς το λέτε εσείς οι Κυπρέοι. Μ' αρέσει όπως μιλάς, να τους περιπέζεις, γιατί... Ναι. Και μου άρεσε που τους περιπέζα. Σου άρεσε? Ναι. Γιατί? Γιατί μας περιπέζαν και νόμιζα με τα λεφτά του μπορούσαν να αγοράζουν οτιδήποτε. Ναι. Και μου άρεσε. Άρα ένιωθες ότι εκείνοι νόμιζαν ότι με τα λεφτά τους σας αποκτούσαν, ενώ εσείς τους κοροϊδεύατε και λέγατε πάρε αυτό που σου αξίζει. Ναι, και ξέρεις που με πονεί το πιο πολλά, Ελίτα? Με πονεί γιατί στην κοινωνία ακούω. Ξέρεις, πάρα πολλοί κόσμος μας κατηγορεί, εμάς δεν τη λέμε είμαστε όλες το ίδιο, είμαστε πέντε δάκτυλα. Μας κατηγορούν, ήρθατε να δουλεύετε καβαρέ και μας χωρίζατε. Δεν και φταίμε μόνο εμείς, φταίνε και οι άντρες. Γιατί δεν τους τραβήσαμε από τον δρόμο να μπούσαμε σε ένα μαγαζί. Ξέρω περιπτώσεις που μας έδωσαν το φεγγάρι, μας έδωσαν τα πάντα, θέλω να σου πω, και που οι οικογένειες τους υποφέραν. Ξέρεις, επειδή ζω καθημερινά τώρα, βλέπω πολλά διαφορετικά και αφημούμε πράγματα και... Ναι.